Γεια σας ομορφιές μου, ξεκινάμε το σημερινό βιντεάκι με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα με τα λουλουδάκια και τα φυτά και μείνετε μέχρι το τέλος γιατί θα σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο για μια φίλη μου που άνοιξε δικό της μαγαζί με λουλουδάκια. Γεια οπότε, σας, τι κάνετε, να το δούμε. Πώς είστε, πώς περνάτε. Είμαι η Αντιγόνη από το Αντιγόνης Good Vibes, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα homework haul, δηλαδή κάποια πραγματάκια που έχω πάρει για το σπίτι και κάποια δωράκια που μου έχουν φέρει στη διάρκεια του Πάσχα. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τέτοια haul με πραγματάκια για το σπίτι, είτε διακοσμητικά, είτε χρηστικά, είτε οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι, αποφάσισα να σας κάνω και μία φορά το μήνα ή δύο ένα τέτοιο haul. Βέβαια, αν χρειάζομαι κάτι και αγοράζω ούτως ή άλλως, έτσι, εντάξει, δεν θέλω γενικά να χαλάω πολλά λεφτά επί τούτου, διότι έρχονται διακοπές και θέλω να βάλω κάποια χρήματα στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία σακουλίτσα αρκετά μεγάλη. Η συγκεκριμένη είναι από Σίταμι, This Home. Είναι κάποια καταστήματα που έχει, νομίζω είναι αλυσίδα και έχει αρκετά καλές τιμές. Έχει site, αν θέλετε να ρίξετε μία ματιά, είναι www.sitamithishome.gr www. Είναι κάποια πραγματάκια και που μου έχουν φέρει δώρα, θα δηλαδή και τη λαμπάδα που μου έφερε η νονά μου. Είναι μεγάλο Σάββατο, οπότε ακόμα δεν την έχω χρησιμοποιήσει, είναι άθικτη, γι' αυτό το κάνω και σήμερα. Αλλά μάλλον θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα εσείς. Λοιπόν, επομένως πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας δείχνω. Λοιπόν, πρώτο πραγματάκι και καλύτερο είναι ένα καλαθάκι. Χριστουγεννιάτικο για να πω, πασχαλινό, το οποίο μου έφερε η νονά μου, διότι ακόμα μου φέρνει δώρα, βεβαίως, τέτοια είναι. Έχω την καλύτερη νονά, πρέπει να σας πω. Χρησιμοποιείται και για διακοσμητικό κτλ. Έχει μέσα αυτό το κόκκινο το χορταράκι και έχει μία κουνελίτσα, το παιδάκι κουνελάκι, έχει προβατάκια, δύο, έχει πολλά αυγουλάκια, χαρί ο μικρούλης, γιατί τρελαίνεται για αυγουλά και τέτοια. Και το καλύτερο απ' όλα, δείτε εδώ, τελεία, το θένο, έχει την κοτοπουλίνα και τον κοτόπουλο, δύο κοτοπουλάκια τέλος πάντων, ένα ζευγαράκι, πάρα πολύ όμορφα, αυτά θα τα βάλω διακοσμητικά και τα υπόλοιπα όπως είναι θα τα στολίσω πάνω στο τραπέζι. Έχει και ένα κόκκινο λουλουδάκι, πάρα πολύ όμορφα όλα. Μονά, σε ευχαριστώ πολύ αν βλέπεις το haul. Έτσι όπως είναι. Αυτό θα τα βάλω χωριστά γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα τα βάλω μαζί με το κοτοπουλάκι της Σοφίας, που σας είχα ρίξει το προηγούμενο homework haul, να κάνουν παρέα τα κοτοπουλάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ένα δωράκι. Μου έφερε η φίλη μου η Αθηνά, με την οποία θα κουμπαριάσω κιόλας, θα βαφτίσω το μικρό της. Και είναι ένα πανέμορφο κουνελάκι, αυτό εδώ, που έχει ένα καροτσάκι με κοτοπουλάκια. Πολύ πασχαλινό, πολύ εορταστικό, έτσι σε λαχανή και τρανούς τόνους, πάρα πολύ όμορφο και αυτό εννοείται θα το διακοσμήσω, πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ Αθηνούλα, πολύ όμορφο. Και από την Αθηνά πάμε και στο φίλο μου το Σταύρο που μου έφερε και αυτός ένα μαγνητάκι από τη Σύρο. Ορίστε, δεν έχω παράπονο, σε όποιο νησί πάει μου φέρνει η κούπα ή μαγνητάκι. Αυτό είναι γυάλινο και είναι πάρα πολύ όμορφο όπως βλέπετε. Πώς θα το βάλω και αυτό στο ψυγείο μου. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξω κάποια πραγματάκια που πήρα από το Σιτανίδης Home. Συγκεκριμένα εγώ πήγα στο κέντρο που είχε, λέγεται το μαγαζί Zeus, κάπως έτσι. Και ήταν στην παράλληλη της Ερμού, πώς λέγεται, όχι Ευαγγελιστρίας, νομίζω Μητροπόλεως λέγεται, χαμηλά προς Μοναστηράκι. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, αυτό, Zeus Factory. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ καλές τιμές και παιδιά είχε και προσφορά κάποια πράγματα μείον 20% και μείον 50%. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, πήρε αυτό που είναι βάση για μαχαιροπύρουνα. Υποθέτω ότι αυτό είναι για να τα βάζεις να στεγνώνουν τέλος πάντων.
όταν τα βγάζεις ή όταν τα πλένεις, όταν τα βγάζεις από το πλυντήριο ή τα πλένεις. Εντάξει, τώρα θα γελάσετε. Εγώ τα συγκεκριμένα τα θέλω για να βάζω τα μολύβια χιλιών και ματιών μέσα και φιδιών. Επειδή έχει τα διαχωριστικά αυτά, θα βάζω σε κάποια τα μολύβια φρυγνών που δεν έχω πολλά στο ένα, τα μολύβια χιλιών στα άλλα δύο και τα μολύβια ματιών στα άλλα δύο, κάπως έτσι το έχω φανταστεί. Βέβαια είναι αρκετά ψηλό, αλλά κάπως θα το φτιάξουμε να με βολεύει. Και ήταν, παιδιά, πάρα πολύ οικονομικό, ήταν ούτε 3 ευρώ και με το 20% έβγαινε 2 ευρώ, πάρα πολύ ωραίο. Έχει και τα ποδαράκια από κάτω. Και θεωρώ ότι θα βολέψει πάρα πολύ. Έχει και αυτό εδώ πέρα, οπότε δεν φεύγουν κάτω. Έχει βασούλα, έτσι εννοώ. Αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάλι από το ίδιο μαγαζί πήρα ένα υπέροχο βραστράκι με τα λουλουδάκια μέσα, ποτιστηράκι. Είναι ψεύτικο, η τιμούλα του ήταν στο 1,70, όπως είναι. Αλλά νομίζω ότι και αυτό έχει έκπτωση, οπότε και αυτό γύρω στο 1 ευρώ το πήρα, φανταστείτε, δηλαδή πάρα πολύ καλά. Έχει αυτό το πολύ ωραίο ροζ χρωματάκι, το πολύ γλυκούλι. Και θα το βάλω είτε στη βεράντα είτε εδώ πέρα πάνω στο τραπεζάκι. Νομίζω επίσης ότι είναι σαν μεταλλικό, οπότε δεν σπάει, δεν έχει και το φόβο μη σου σπάσει. Ναι, παιδιά, δεν είναι αυτό. Και αν δεν σ' αρέσει, τέλος πάντων, έτσι το χρησιμοποιείς όντως και σαν ποτιστηράκι, μπαίνει νεράκι και ποτίζει. Θα το έχω σαν διακοσμητικό, μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα θα το δείτε στολισμένο κάποια στιγμή, θα σας το δείξω σε κάποιο vlog. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ οικονομικό. Λοιπόν, πήρα κάποια κουταλάκια, έχω πάρει και άλλα 4, αλλά τα έχω ανοίξει. Είναι αυτά εδώ τα μικρούλια, επειδή εγώ βάζω καφέ, δίνω στο μικρό γιαουρτάκι, γενικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ μικρά κουταλάκια. Και για κάποιο περίεργο λόγο είχαν ψιλοχαθεί τα κουταλάκια μου, οπότε πήρα 8. Τα άλλα τα έχω βάλει ήδη για πλήσιμα, απλά κράτησα αυτά για να σας τα δείξω. Πήρα 2 τετράδες δηλαδή. Και αυτά θέλω να σας πω, δείτε εδώ, πάρα πολύ όμορφα. Έχει και το Zara Home κάτι έτσι ξύλινα, ψιλοπαρόμοια θα έλεγα. Οπότε είναι dupes. Αχ, καθίστε να κλείσω το παράθυρο, πολύ φασαρία, συγγνώμη. Λοιπόν, επανήλθα. Γενικά είναι ήσυχος αυτός ο δρόμος, αλλά τώρα αποφάσισαν για κάποιο λόγο να περάσουν όλοι. Τέλος πάντων, σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Είχαν κάτω από 1 ευρώ, είχαν νομίζω κάπου στα 50 λεπτά το ένα, 50-60 λεπτά, πάρα πολύ καλά. Τώρα έκλεισα το αμάξι και ξεκίνησα να καθίσει σκύλος. Τέλος πάντων. Είναι συνεννοημένοι, όταν κάνω βίντεο ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα κουταλάκια. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα καλά, ησύχασε και το σκηνή, ελπίζω και αρκετή ώρα ακόμα. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με τη λαμπαρίτσα μου, διότι μου παίρνει ακόμα λαμπάρα η Νονούλα. Πάρα πολύ ωραία, έτσι, κλασική, σικάτη, μοδάτη, πολύ σικ. Με τα λουλουδάκια τα φλωράλ, που αγαπάμε φλωράλ, απλή, λευκή, πάρα πολύ όμορφη. Να σας πω ότι κάθε χρόνο μου φέρνει λαμπάδα. Επομένως, Νονά σ' αγαπάω, όχι μόνο για τις λαμπάδες, αλλά γενικότερα. Έχω την καλύτερη Νονά, θεωρώ. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα πασχαλινό διακοσμητικό, το πήρα από Σκλαβενίτη και το ήθελα για δωράκι, θα το κάνω δώρο. Σε μια επίσκεψη που θα πάμε, μαζί με τσουρέκι και κρασάκι. Επομένως, λέει, είστε, είναι ανοιξιάτικο και πασχαλινό. Μπορείς να τα αφήσεις και για άνοιξη, δεν είναι τόσο πολύ πασχαλινό, δεν σε περιορίζει. Επομένως, και αυτό μου άρεσε πολύ και ήταν αρκετά οικονομικό. Και δεν είναι για δωράκι, δεν θα σας πω πόσο είχε, αλλά ήταν οικονομικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι με ένα καθαριστικό, το οποίο πήρα για το φούρνο. Είναι αυτό εδώ, το βρήκα στο Σκλαβενίτη, λέγεται Μπερίλ. Δεν το είχα ξαναδεί. Ήθελα κάτι για να καθαρίσω και το φούρνο. Λέει ότι είναι για το φούρνο, για γκριλ, μπάρμπεκιου, για όλα τα καμένα ανοξείδωτα σκεύη. Χωρίς οσμές, χωρίς αναθυμιάζεις, καθαρίζει και σε κρύο φούρνο. Όχι, βασικά καθαρίζει σε κρύο φούρνο. Και λέει ότι βγάζει και τα καμένα λίπη κτλ. Οπότε, επομένως, επειδή και ο μπρί και γενικά έχουν μια τέτοια συνήθεια έτσι να αρπάζουν τα σκεύη από κάτω,
και έχω κανένα δύο που θέλω να καθαρίσω, το πήρα για να το δοκιμάσω. Μου κίνησε και την περιέργεια επειδή λέει ότι είναι και ελληνικό προϊόν. Οπότε ναι, θα το δοκιμάσω. Καθαρίζει σε κρύο φούρνο, το οποίο είναι θετικό αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να τον ανάβεις και αυτά. Και επίσης δεν έχει ορισμένες και αναθυμιάσεις. Οπότε από μένα είναι ένα μεγάλο σύν αυτό. Και αν είναι αποτελεσματικό, θα σας το προτείνω σε επόμενο έντις ή σε επόμενο βλογάκι, θα σας πω την εμπειρία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με δύο αυτά εδώ. Αυτό βασικά το πήρα για παπούτσια, για, ξέρετε, για το χαλί, αν θέλω να τρίψω τοπικά, για τσάντες, για τέτοια πραγματάκια. Είναι μία βούρτσα τέλος πάντων από σούπερ μάρκετ, αυτές οι απλές του... οι απλές σκληρός τέλος πάντων. Αυτό, δεν είχα μία τέτοια. Αυτό έχει τη λαβή. Και ό,τι θες το πλένεις και κάνει καλή δουλειά, θεωρώ, είναι αρκετά σκληρή, έτσι, καθαρίζει. Και πήρα και άλλη μία, η οποία την έχω πάρει με το κοντάρι, που είναι σκούπα βούρτσα για χαλιά ιδανική. Είναι σκληρή και είναι για να καθαρίζεις χαλιά. Δεν είχα μία τέτοια, μου έλειπε πάντα μία τέτοια, επομένως τη βρήκα και είπα γιατί όχι, έχω πάρει και το κοντάρι. Βέβαια είναι λίγο στραβό, μάλλον έτσι είναι όλες. Οπότε αυτό, την πήρα για τα χαλιά, γιατί πλέον νομίζω με τις τιμές και με όλα αυτά θα πρέπει να πλένω μόνη μου. Καλά, δεν είναι ακριβά, έχω έναν εδώ πέρα που είναι καλός και δεν παίρνει πολλά. Αλλά εντάξει, τώρα είναι δύο μικρά, οπότε δεν είναι αυτό. Επομένως νομίζω ότι θα με βολέψει και αυτή, όπως καταλαβαίνετε και αυτή και οι άλλοι. Και αυτές πολύ οικονομικές. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε και τις τιμούλες εδώ. Πήρα μία σαλατιέρα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο σαμόν, ροζ χρωματάκι, που είναι σαν cupcake, έτσι όπως βλέπετε το γύρω γύρω, σαν αυτά που έχουν τα cupcakes. Έτσι λέγονται νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αρκετά μεγάλη, χωράει αρκετό πράγμα. Επειδή φτιάχνω, όπως έχετε καταλάβει, αρκετές σαλατούλες, πήρα ένα τέτοιο για να βάζω τις σαλάτες, γιατί και σε γιορτές και γενέθλια και τέτοια πάντα ζορίζομαι να βρω αρκετές σαλατιέρες. Τις βάζω είτε σε πιάτα βαθιά, είτε σε σκεύη και αυτά ανοξείδωτα. Επομένως πήρα άλλη μία, έχω μία ή δύο ακόμα. Και πήρα άλλη μία για να έχω έτσι να πορεύομαι. Μ' άρεσε το χρώμα, πολύ καλοκαιρινή, πολύ ανοιξιάτικη, πολύ γλυκούλα. Και είχε από 3 ευρώ, είχε 20%, επομένως φαντάζεστε γύρω στα 2-2,5 ευρώ, πιο φθηνά και από τζάμπο. Και είναι αρκετά μεγάλη, όπως βλέπετε, χωράει πράγμα. 4 λίτρα λέει συγκεκριμένα, αν σας ενδιαφέρει. Πάρα πολύ ωραία. Και τελευταίο πραγματάκι που δεν είχα και ήθελα πάντα να πάρω είναι μία φρουτιέρα. Να βάζω κάποια φρουτάκια πάνω στο τραπέζι. Σας έχω πει ότι κάνω σχεδόν καθημερινά σμούθις με φρούτα κτλ. Επομένως θα βάζω κάποιες μέρες, ξεχνάω βέβαια, ξεχνάω τέλος πάντων σπάνια. Αλλά θέλω να τα βγάζω τα φρούτα, ξέρετε από το πρωί που ξυπνώ, να τα βάζω εδώ μέσα ή να βάζω κάποια πορτοκάλια που δεν χαλάνε κτλ. Εντάξει, τώρα που θα πιάσει ζέστη, θέλουμε ψυγείο προφανώς. Αλλά πάντα ήθελα τέλος πάντων μία φρουτιέρα για να βάζω τα φρουτάκια, μιας και χρησιμοποιούμε αρκετά. Και ήταν στα 5 ευρώ η συγκεκριμένη. Είναι μεταλλική, πάρα πολύ ωραία και αυτή είχε έκπτωση. Οπότε και αυτή γύρω στα 4 ευρώ την πήρα, νομίζω. Κάπου εκεί. Αυτά. Πολύ ωραία. Έχει τα λουζάκια. Χωράει αρκετά φρουτάκια, θεωρώ. Έχει και τα αυτά που είναι σαν βάση έτσι για πάνω στο τραπέζι. Αυτά, αγαπούλες μου. Αυτό ήταν το haul. Έτσι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά είχε, νομίζω, ωραία διακοσμητικούλια, ωραία χρηστικά πραγματάκια, τη λαμπαδίτσα μου, τα καθαριστικά, είχε και χρήσιμα και διακοσμητικά. Αυτά λοιπόν, σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε την εγγραφή σας και τα λέμε σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Πολλά φιλάκια, γεια σας! Εδώ σας δείχνω και κάποια πραγματάκια που ψώνισε η φίλη μου η Αθηνά από το Tiger που είχαμε πάει βόλτα. Πήρε αυτές τις πολύ ωραίες γαλάζιες καρτοπετσέτες με τα μπαλονάκια. Πήρε αυτή την ωραία κουπίτσα του λουλουδάτη. Και αυτήν εδώ με τα λουλουδάκια τα κόκκινα, έτσι την πολύ πασχαλιάτικη. Πάρα πολύ ωραία. Την είδα και εγώ σε μπλε και ήθελα να την πάρω.
να σας πω την αλήθεια. Αυτό το πολύ γλυκούλικο το πουλάκι που σκάει από τα αυγουλάκι και είναι διακοσμητικό. Αυτό το αυγουλάκι που ανοίγει και μπορείς να βάλεις μέσα οτιδήποτε θέλεις. Και αυτό χαλινό και διακοσμητικό, το πήρε για δωράκι. Μάλλον θα βάλετε και το πουλάκι μέσα. Αυτά εδώ τα οποία είναι καλτσάκια για να φοράς έτσι μπαλαρίνες και γενικά έτσι παπουτσάκια τα οποία δεν θέλουν έτσι ψηλή καλτσούλα, χαρτοπετσέτες και τέλος πήρε ένα ανταλλακτικό το οποίο βυζώνει στο βουλτσάκι αυτό που καθαρίζουμε τη λεκάνη, καταλάβατε. Είναι κοντό γιατί βυζώνει, είναι η άκρη του ουσιαστικά. Και εφαρμόζει στα περισσότερα βουλτσάκια, δεν το ήξερα, να όπως βλέπετε και εδώ στο κουτί. Εφαρμόζει από κάτω το πιγκάλ, το λεγόμενο πιγκάλ. Κάναμε λοιπόν μια βολτούλα στο τάγκερ. Εγώ δεν πήρα κάτι ιδιαίτερο, μιας και είχα πολλά, δεν χρειαζόμουν κάτι να πάρω. Αλλά έτσι πήγαμε μια βόλτα και έκανα παρέα στη φίλη μου την Αθηνά. Και εδώ θα δείτε και λίγο από το μαγαζί, δεν προλαβα να τραβήξω πολύ. Και πάμε σε ένα πασχαλινό διακοσμητικό, το οποίο πήρε η μαμά μου, αυτό εδώ που γράφει Happy Easter. Επίσης πήρα αυτή την πολύ ωραία θήκη για το κινητό μου, σε rose gold. Πάρα πολύ ωραία, την πήρα μόνο 5 ευρώ και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μαγνητική, είναι ανθεκτική, έχει ωραίο χρωματάκι. Και αυτή που είχα την είχα πάρει 10 ευρώ από μαγαζί και μου διέλυσε κατευθείαν. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα. Και την πήρα και σε φούξια. Καρπούζι έτσι, πολύ ωραίο χρωματάκι και αυτό. Πήρα 2 για να έχω να πορεύομαι. Διότι άλλη που είχα πάρει μου χάλασε πάρα πολύ εύκολα. Και αυτή μου φαίνεται καλύτερη ποιοτικά και ήταν και πιο φτηνή. Έχει και θήκες για καρτούλες. Και πιστεύω ότι θα με βολέψουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η προηγούμενη που σας δείχνω. Δεν με βόλεψε, την είχα λίγο καιρό και αμέσως έτσι άρχισε να ξεφτίζει και να χαλάει. Επομένως, δεν την ευχαριστήθηκα, η αλήθεια είναι. Πήρα και ένα παιχνιδάκι στο μικρό που έχει πάρα πολύ πλάκα. Φυσικά πήραμε και χαλβά φασάλων που είναι αδυναμία. Και του πήρα και αυτό το Funny Bee, το οποίο είναι σαν αυτοκινητάκι. Τώρα τι κάνει να γελάσετε. Για να δούμε. Να, τώρα Δημήτρη θα το βγάλουμε. Είναι ωραίο. Για βάλτε το κάτω να δούμε τι κάνει. Για άνοιξέ το. Τι πάει. Και φυσικά χωρίς χαλβά φαρσάλων δεν πάμε πουθενά, οπότε πήρα ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό εδώ το μαγαζί, το οποίο ήταν ολόφρεσκος με αμύγδαλο, πάρα πολύ ωραίος. Και πήρα και στις ανιψιές μου τη σταχτοπούτα από εκδόσεις Διόπτρα και η Μανούλα πήρε στο μικρό εγγονό της τη χρυσομαλούσια και τα 3 αρκουδάκια και τα 3 γουλουνάκια από τις ίδιες εκδόσεις. Τα οποία ήταν και τα 2 πάρα πολύ ωραία, τα διαβάσαμε από 2 φορές η καθεμία στον Δημήτρη γιατί είναι αχόρταγος, πολύ ωραία εικονογράφηση και τα είχε και πολύ οικονομικά, είχαν γύρω στα 5 ευρώ το καθένα, 4-5 ευρώ από εκδόσεις Διόπτρα, πάρα πολύ ωραία, με σκληρό εξώφυλλο, ωραία εικονογράφηση, οπότε και για δωράκια αυτά σε παιδάκια είναι φανταστικά. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου κομμάτι, πάμε να δούμε το ανθοπωλείο που άνοιξε η φίλη μου η Ρία, που είναι συνδρομήτρια, αλλά έχουμε γίνει και φίλες και μιλάμε. Κοιτάξτε πόσο όμορφα τα έχει διακοσμήσει, τι όμορφα τραπεζάκια, τι όμορφα λουλούδια, τι όμορφες γλαστρούλες. Το ανθοπωλείο της φίλης μου είναι στον Ασπρόπυργο, στον Άγιο Δημήτριο, θα σας έχω και τη διεύθυνση γραμμένη. Αν κάποια κοπέλα ενδιαφέρεται να πάει να δει. Έχει πάρα πολύ ποιοτικά και πάρα πολύ όμορφα λουλουδάκια, πολύ όμορφες γλαστρούλες, πολύ όμορφα χρώματα.
Το έχει κάνει υπέροχο. Έχω τρελαθεί με τα ραφάκια που είναι όλα από ξύλο και τα τραπεζάκια. Πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Και ξέρετε πως αγαπώ τα λουλούδια και τις γλάστρες και αυτά. Τα λατρεύω τα λουλούδια. Τα θεωρώ έτσι πάρα πολύ όμορφα. Εκτός λοιπόν από τα υπέροχα λουλουδάκια και φυτά, έχει και υπέροχη διακόσμηση στο μαγαζί. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, μεγάλη ποικιλία σε όλα. Όσοι εσείς είστε κοντά, κυρία Σπρόπυργο, να περάσετε, να γνωρίσετε το μαγαζί της φίλης μου και να σας πω ότι θα φέρει και πυρήμαχα και πυρήνα σκεύη για ψήσιμο στο φούρνο χωρίς μόλυβδο, δεν διαθέτουν μόλυβδο, οπότε είναι και πάρα πολύ υγιεινά. Οπότε εσείς οι νοικοκυρές ίσως το θεωρήσετε και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, και είναι. Και κοιτάξτε και εδώ το καπέλο που έκλεψε την καρδιά μου, έτσι με το στεφανάκι το πρωτομαγιάτικο. Αυτά είναι τα σκεύη που σας έλεγα, τα πυρήμαχα, χωρίς μόλυβδο, για νόστιμα φαγητά. Πολλά φιλιά σε όλους τους ομορφιές μου και καλή πρωτομαγιά να έχετε, σας αγαπώ!